Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ ζωντανά από το στούντιο του NSTV στην Νέα Σμύρνη. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο, πρώτος σκόρερ για μία ακόμη Παρασκευή. Εδώ τα λέμε παρέα. Παρασκευή 11 Νοεμβρίου είναι η δεύτερη μας εκπομπή για αυτό τον μήνα, που όπως έχουμε ξαναπεί είναι ένας μήνας σίγουρα αφιερωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει σε 9 μέρες από σήμερα. Την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή είναι μεθαύριο, την επόμενη, 20 Νοεμβρίου, του Παγκόσμιου Κύπελλου του Κατάρ, και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σε αυτή την εκπομπή, αλλά πολύ περισσότερο καλώς ερχόντων και στην επόμενη, όπου θα είναι ολόκληρη αφιερωμένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα συζητήσουμε πάρα πολλά για τους ομίλους, για τις ομάδες, για τους παίχτες και για όλα αυτά. Αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις ομάδες μία-μία να ανακοινώνει και τις αποστολές της και να σχηματίζεται σιγά σιγά το puzzle αυτού του Μουντιάλ, γνωρίζοντας ποιοι παίκτες θα πάρουν μέρος και ποιοι όχι. Σίγουρα και οι απόντες είναι πολύ σημαντικοί, αφού αρκετοί σημαντικοί παίκτες και λόγω τραυματισμών δεν θα καταφέρουν να δώσουν το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Δεν μπορούμε παρά να μην αναφερθούμε και σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Προς το τέλος της εκπομπής μας, η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι τότε, γιατί η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται αμύωτη όσον αφορά τις υποχρεώσεις των συλλόγων. Είναι έτσι αυτή η σεζόν δομημένη, πολύ περίεργη, δεν έχει ξαναγίνει αντίστοιχη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα στην σεζόν και μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει να διεξάγονται οι διοργανώσεις συλλογικές και τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα, και λέω δυστυχώς γιατί αυτοί που την πληρώνουν είναι οι παίχτες, οι οποίοι επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο, προέρχονται έτσι κι αλλιώς από δύσκολες χρονιές, και το βλέπουμε αυτό και με τους πολλούς τραυματισμούς. Αρκετοί, ξαναλέω, θα χάσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω τραυματισμών. Απόρρια και το ότι γίνονται επίσημα παιχνίδια τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ. Αλλά επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι και το τελευταίο πριν από διακοπή του Μουντιάλ που έχουμε δράσει στα μεγάλα πρωταθλήματα και στο δικό μας βέβαια, και επειδή προερχόμαστε και από ημέρες όπου είχαμε έντονη αγωνιστική δράση, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια εδώ παρέα στον πρώτο σκόρερ μέχρι και τις 8. Καταρχάς να πούμε πως το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε τη διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής του δικού μας πρωταθλήματος, της Super League, και μαζί έχουμε και το φινάλε του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα. Βέβαια το πρωτάθλημα έχει ακόμη πολύ δρόμο γιατί υπάρχουν και τα play-off, θυμίζω. Και η αυλαία για τον πρώτο γύρο θα πέσει με ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακό ΑΕΚ, που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30. Το περιμένουμε αρκετοί με πολλή αγωνία αυτό το ντέρμπι, όχι μόνο γιατί κοντράρονται δύο πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά και επειδή δείχνουν να είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι δυο τους αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θα πούμε λίγα πράγματα για το ντέρμπι στη συνέχεια, αφού πούμε πως αυτή την εβδομάδα η οποία ολοκληρώνεται είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική, την 12η της Super League, στον απόϊχο ενός επεισοδιακού ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο. Λέγαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή την περασμένη Παρασκευή ότι υπήρχε γενικά η αίσθηση πως μετά από πάρα πολλά χρόνια θα νιώσουμε την ένταση ενός ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ενός ντέρμπι αιωνίων, γιατί καλώς ή κακώς με τις μεγάλες βαθμολογικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια και τον Παναθηναϊκό όχι σε τόσο καλή κατάσταση και οικονομική και αγωνιστική, πάντα ήταν σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά ήταν κάπως σαν να είχαν χάσει την έγκλη τους. Τώρα με τον Παναθηναϊκό να είχε κάνει το 10 στα 10 πριν από την 11η αγωνιστική και τον Ολυμπιακό να ψάχνει τρόπο να ανακάμψει, ήταν ένα ντέρμπι που ένιωθε στον αέρα ότι υπήρχε η έντασή του, η προσμονή του ανάμεσα στους φιλάθλους και ουδέτερους φιλάθλους, όχι μόνο των δύο ομάδων. Και ήταν ένα παιχνίδι που το συζητούσαν αρκετές μέρες πριν όλοι,
πριν την εξαγωγή του και το συζητάνε και αρκετές μέρες μετά. Αυτό είναι το νόημα ενός ντέρμπι από τα παλιά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως λέμε. 1-1 φυσικά το τελικό σκορ, το γνωρίζουμε. Τον Ολυμπιακό πολύ καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργεί πολλές τελικές, πολλές ευκαιρίες. Τον Πρινιόλ να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό να νομίζει πως θα έφευγε με το διπλό. Με εκείνο το ωραίο γκολ του Μπιέλ, με το αριστερό σουτ εκεί στο 82. Αλλά είχαμε αυτό το πέναλτι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, διαμαρτυριών από την πλευρά του Ολυμπιακού. Το πέναλτι στο 97ο λεπτό, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων κιόλας. Ένα πέναλτι για αγωνιά την οποία είδε ο Κέλετ, ο Δανός διαιτητής, και σφύριξε αρχικά την παράβαση νομίζοντας πως είναι έξω από την περιοχή. Στη συνέχεια κατάλαβε πως ήταν εντός περιοχής και έδωσε το πέναλτι, το οποίο το είδε και με σοβάρ και δεν άλλαξε την απόφασή του. Και το εκτέλεσε εύστοχα ο Σπόραρ για το 1-1 για να κρατήσει το αίτητο του Παναθηναϊκού και να διατηρήσει και την απόσταση αυτή των 10 πόντων. Σίγουρα θα μιλούσαμε για εντελώς άλλα δεδομένα στο πρωτάθλημα, εάν ο Ολυμπιακός έφευγε τελικά με το διπλό από την Λεωφόρο και γιατί θα είχε μειώσει την απόσταση από τον Παναθηναϊκό στους 7, αλλά και γιατί θα είχαν οι Ερυθρόλευκοι πετύχει επιτέλους φέτος ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, το οποίο δείχνουν να το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, γιατί είναι εμφανής η αγωνιστική τους βελτίωση με τον Μίτσελ στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά δείχνουν ότι χρειάζονται και ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να πάνε παραπέρα, για να αλλάξουν τα δεδομένα στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν το έφεραν αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί τελικά έγιναν όσα έγιναν και το παιχνίδι έμεινε στην ισοπαλία. Έφερε κύματα αντιδράσεων, βέβαια, αυτό το πέναλτι, αυτή η απόφαση, όπως γνωρίζουμε, με τον Ολυμπιακό ακόμα να ρίχνει ξενοτραπέζι μέσω του κύριου Βρέτζου, του μέλους του Δουσούτου, την πιθανότητα να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, με τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να κάνει λόγο, να επιτίθεται και στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα φασιστικό παρακράτος κτλ. Ήταν μια διαιτητική απόφαση η οποία οδήγησε σε πολύ σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς Ολυμπιακού και στο τέλος ήταν και ένα ντέρμπι το οποίο στο τρίτο του ημίχρονο πήρε και πολιτικές διαστάσεις αυτή η συζήτηση για το ντέρμπι, αλλά και οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την επίμαχη φάση, εγώ έχω να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που ο Κέλετ έκρινε ότι αυτό συνιστά παράβαση, ήταν λογικό να δώσει πέναλτι από την στιγμή που η παράβαση αυτή την οποία θεωρεί ότι έγινε ο Κέλετ γίνεται εντός της περιοχής του Ολυμπιακού. Το άλλο σκέλος που θα πρέπει να εξετάσουμε βέβαια είναι το αν συνιστά παράβαση, αυτό που έκανε ο Άβυλα στον Ιωαννίδη. Αυτοί οι δύο τους ήταν οι πρωταγωνιστές της φάσης. Μπορούν να δοθούν πολλές ερμηνείες σε αυτή την επίμαχη φάση. Η γνώμη μου προσωπικά είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ αυστηρό σφύριγμα. Και από την άλλη βέβαια, ό,τι και αν έγινε στην φάση, ήταν και ένα σημαντικό λάθος του δεξιού μπακ του Ολυμπιακού, του Άβυλα, ο οποίος, εντάξει, βέβαια τώρα με 200 σφυγμούς και στην ένταση της στιγμής δεν μπορείς να έρθεις στη θέση ενός ποδοσφαιριστή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως απερίσκεπτο αυτό που έκανε. Συνιστούσε, δεν συνιστούσε παράβαση, γιατί η μπάλα είχε φύγει στα πλάγια, ο διαιτητής ήταν έτοιμος να βάλει τις φρύχτερες στο στόμα για να λήξει το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάποια απειλή από παίχτη του Παναθηναϊκού. Ίσα-ίσα ο Ιωαννίδης ήταν πίσω του. Η μπάλα απομακρυνόταν και από το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε απλά να αφήσει την μπάλα να φύγει πλάγιο και να λήξει το παιχνίδι και να πάρει ο Ολυμπιακός το τρίποντο. Δεν έγινε αυτό. Η κίνηση του Άβυλα έδωσε τη δυνατότητα στον Κέλετ να σφυρίξει αυτό το πέναλτι, θεωρώντας ο ίδιος πως αυτό ήταν παράβαση. Και έτσι η ιστορία του ντέρμπι γράφτηκε διαφορετικά και είχαμε αυτό το τελικό 1-1, με το οποίο ξαναλέω ο Παναθηναϊκός κράτησε το αίτητο. Η ειρωνία βέβαια ήταν ότι ο Άβυλα μπορεί να εξελίχθηκε σε μοιραίο παίχτη του Ολυμπιακού, αλλά ήταν από τους κορυφαίους στο παιχνίδι, όπως και όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ καλοί σε αυτό το μάτς. Ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι ίσως έκανε την κορυφαία του φετινή εμφάνιση, μαζί με εκείνη την εμφάνιση στη Γερμανία κόντρα στη Φράιμπουργκ. Πάλι 1-1 έρθει εκείνο το παιχνίδι. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ακόμη αυτό, ότι ενώ έχει βελτιώσει την απόδοσή του σε κάποια μεγάλα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Αυτό θέλει να το αλλάξει στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που είναι ένα ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Όπως και να έχει, όλος αυτός
ο καπνός που σήκωσε το ντέρμπι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή κάπως δείχνει να κάθεται σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε τελικά πως θα παραμείνει στο πρωτάθλημα. Υπερψηφίστηκε αυτή η απόφαση με 8-2 ψήφους, αλλά είπε πως θα στείλει τα επίμαχα βίντεο στην Ευρώπη στις Επιτροπές Διαιτησίας. Και γενικά αυτή τη στιγμή μοιάζει ο Ολυμπιακός να βρίσκεται σε πόλεμο με διάφορους αρμόδιους φορείς, και με την ΕΠΟ και με την Επιτροπή Διαιτησίας και με όλους αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια υπερήρωση ατμόσφαιρα στο λιμάνι πλέον, όπου ο Ολυμπιακός δείχνει να βελτιώνει την απόδοσή του και να δείχνει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι πως διατηρείται η πεποίθηση πως ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, παρά το γεγονός πως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια είναι τόσο πίσω στη βαθμολογία, παραμένει τόσο πίσω στην βαθμολογία. Λοιπόν, γιατί έκανα όλο αυτό το μεγάλο πρόλογο? Για να σας πω ότι είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, πέρασε από μια πολύ δύσκολη έδρα, την έδρα του Πανετολικού, με γκολ του πρωταγωνιστή της επίμαχης φάσης με τον Άβυλα, του Ιωαννίδη, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι χτυπημένος από τους τραυματισμούς. Δεν έχει τον Αϊτόρ, δεν έχει τον Παλάσιος, δεν έχει τον Τρουγιέ. Έχει κατά γενική ομολογία ένα κοντό ρόστερ με περιορισμένες λύσεις, είναι αλήθεια, στον πάγκο για τον Γιοβάνοβιτς, αλλά δείχνει σε αυτόν τον πρώτο γύρο να αντέχει. Και έτσι όπως είναι τα δεδομένα, να είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Αλλά ξαναλέω, το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Πάντως, νίκες σαν αυτές στο Αγρίνιο φέρνουν τον Παναθηναϊκό ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο του, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από το 2010. Αλλά λέω για μία ακόμη φορά ότι είναι νωρίς. Η ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει στον Όφη με 3-0. Πολύ νωρίς, μόλις το 11 είχε προηγηθεί 2-0 με πέναλτι του Γκαρσία και ένα γκολ του Γκατσίνοβιτς. Και στο τέλος το κερασάκι του το βάλε ο Μάνταλος. Ο Ολυμπιακός πέρασε ίσως πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 0-1 από τη Λιβαδιά, γιατί και πάλι είχε μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία η ομάδα του Μίτσελ. Το γκολ το βάλε ο Ανδρούτσος, ο οποίος δείχνει να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά για μια ακόμη φορά. Ήταν πολύ καλός στη Λιβαδιά. Δημιούργησε πολλές τελικές ο Ολυμπιακός και πάλι είχε πολλές ευκαιρίες, και με τον Μπιέλ που πήγε να βάλει δύο πανέμορφα γκολ, και με τον Χάμες, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο κιόλας, και πήρε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε, για την Super League. Πήγε να βάλει και αυτός ένα εντυπωσιακό γκολ, αλλά έδιωξε ακόμη πιο εντυπωσιακά ο Μάρκοβιτς, ο γκολκίπερ του Λιβαδιακού. Στο τέλος κάπως αγχώθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί οπισθοχώρησε να κρατήσει το 0, αλλά το στόχο του πέτυχε, που ήταν να πάρει ένα τρίποντο για να ανακάμψει μετά την ισοπαλία από το ντέρμπι. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά τα άλλα αποτελέσματα, ο Άρης μπορούμε να πούμε πως ξεμπούκωσε στο παιχνίδι με τη Λαμία, νίκησε 5-0. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Βόλος έκαψε την αντίσταση των Ιωαννίνων 2-1 η νίκη, και ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από την Νίκαια με 3-0, βάζοντας τρία πολύ όμορφα γκολ με τον Σοάρες, τον Ολιβέιρα και τον Ντάγκλας Αουγκούστο. Λοιπόν, τώρα με ποια δεδομένα πηγαίνουν οι ομάδες στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου, που είναι και τα τελευταία τους παιχνίδια πριν από την μεγάλη διακοπή του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει βέβαια να είναι στην πρώτη θέση, έχοντας 34 βαθμούς. Έχει 11 νίκες σε 12 παιχνίδια. Μοναδική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, ισοπαλία που πήρε την τελευταία στιγμή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είναι 6 βαθμούς από πίσω του, έχει 28 βαθμούς με 9 νίκες σε 12 παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι στους 24, όσο έχει και ο Βόλος. Είναι στο μείον 4 από την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή, και στο μείον 10 παραμένει από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στην 5η θέση με 22 βαθμούς. Ο Άρης κλείνει την εξάδα έχοντας 18 βαθμούς, παίρνοντας και μια νίκη μετά από αρκετό καιρό, μετά από 3 παιχνίδια. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Ατρόμητο στους 15, τον Πανετολικό στους 13, τον Αστέρα Τρίπολης στους 10, τα Γιάννενα στους 9, τόσους έχουν και η Λαμία. Και από 7 βαθμούς έχουν οι τρεις ομάδες της ουράς, ο Ιωνικός, ο Λεβαδιακός και ο Όφη. Όσον αφορά το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής, έχουμε το ΠΑΣ Γιάννενα Άρης, το Λαμία Πανετολικός, το ΠΑΟΚ Βόλος, το Παναθηναϊκός Ατρόμητος, το Αστέρας Τρίπολης Ιωνικός, το Όφη Λεβαδιακός και φυσικά το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ, το οποίο είπα και στην έναρξη της εκπομπής ότι το περιμένουν οι φίλοι βέβαια του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ πάρα πολύ, αλλά και γενικότερα οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί
θα γίνει μια κόντρα μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες παίζουν καλό ποδόσφαιρο τελευταία. Η ΑΕΚ εδώ και καιρό παίζει ωραίο ποδόσφαιρο με τον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα είναι ο αναμορφωτής της ομάδας. Το έχουμε ξαναπεί ότι ίσως να παίζει και το ωραιότερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στη Super League η ΑΕΚ. Είχε ένα πολύ θετικό σερί, ένα εντυπωσιακό σερί με νίκες. Διακόπηκε από την γκέλα της στην Τρίπολη, την ισοπαλία στην Τρίπολη. Αλλά επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ κόντρα στον Όφη. Η ΑΕΚ βέβαια στην Τρίπολη έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή. Δεν το έκανε και παρέμεινε η απόσταση στους 6. Φυσικά με την όθηση που της δίνει η έδρα της, αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε να το επισημαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση η καινούργια έδρα, το καινούργιο σπίτι της ΑΕΚ και η δύναμη που παίρνει από τον κόσμο της, που γεμίζει κάθε φορά τα εντός έδρας παιχνίδια με όποιον αντίπαλο και να παίζει η ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ λογικό, είναι μεγάλη δίψα του κόσμου της ΑΕΚ που βλέπει πως η ομάδα του απέκτησε μια έδρα μετά από 19 χρόνια, το φοβερό γήπεδο αυτό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στα πρότυπα, μάλλον για το πούμε καλύτερα, που επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, βλέπουμε μια ομάδα που τρέχει πολύ, που πιέζει πολύ για να ανακτήσει την μπάλα, που έχει αυτοματισμούς, που παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, που έχει αλλοκαλύψεις, πολύ καλές συνεργασίες μεταξύ των παικτών. Μια ομάδα που έχει αναδείξει πολλούς πρωταγωνιστές. Έχει βγει κιόλας η κίνηση, η καινοτομία αυτή του Αλμέιδα, το να γυρίσει σε θέση φόρα από εξτρέμ το Λιβάι Γκαρσία. Κάνει φοβερή χρονιά ο Άσος από το Τρινιντάντ και τον Μπάγκο. Και από την άλλη έχουμε έναν Ολυμπιακό που, ξαναλέω, πως στα τελευταία παιχνίδια, ακόμη και αν μην έχει πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε στα μεγάλα μάτς, δείχνει μια εμφανή αγωνιστική βελτίωση. Έχει περάσει μια πολύ δύσκολη χρονιά με πολλές τρικυμίες και φορτούνες από το καλοκαίρι, με 3 αλλαγές προπονητών, με αποκλεισμό από την Ευρώπη, με 12 σερή παιχνίδια χωρίς νίκη στην Ευρώπη, με γκέλο στο πρωτάθλημα που τον έχουν πάει πολύ πίσω, πολύ πίσω από την κορυφή, με αλλαγές συνέχεια στους παίχτες στο ρόστερ, με 40 παίχτες στο δυναμικό. Αλλά αυτή η περίοδος μοιάζει να είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής στη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Και η ειρωνία πλέον για τους Ερυθρόλευκους είναι πως εάν νικήσουν την ΑΕΚ την Κυριακή, τότε μπορεί να είναι η ομάδα που δεν θα ευνοηθεί από τη διακοπή. Ενώ τόσο καιρό λέγαμε πως στον Ολυμπιακό περιμένουν κυρίως τη διακοπή για το Μουντιάλ, για να μονταριστεί η ομάδα, για να δουλέψει και ο Μίτσελ πάνω στο ρόστερ του. Όχι βέβαια ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει τώρα, σίγουρα θα είναι ευεργετική διακοπή για τις περισσότερες ομάδες. Αλλά εάν ο Ολυμπιακός νικήσει στην ΑΕΚ και πάρει το πρώτο του μεγάλο αποτέλεσμα, σίγουρα θα έρθει αυτή η διακοπή σε ένα σημείο που μπορεί και να μην το ήθελε ο Ολυμπιακός απόλυτα, γιατί θα του χαλάσει τη φόρα, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να προξοφλήσει το αποτέλεσμα του ντέρμπι. Και για την ΑΕΚ μπορούμε να πούμε το ίδιο. Αντίστοιχα, αν νικήσει και αυτή στο Καραϊσκάκι, εννοείται. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να πούμε πως θα πάει για προετοιμασία στην Ισπανία, στη Μαρμπέγια, από 28 Νοεμβρίου μέχρι 7 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μια μίνι προετοιμασία. Εκμεταλλευόμενος και αυτός, όπως και πολλές ομάδες, στη διακοπή για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποια θα είναι η έκβαση του ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Γιώργος Καρασκάκης, ξαναλέω, την Κυριακή στις 7.30. Ας ελπίσουμε να γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ξαναλέω, πάντα, όπως είπα και για το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εύχομαι στο τέλος να μιλάμε για όσα θα γίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Δεν βγήκε και πολύ αυτή η ευχή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε και για πράγματα εξωαγωνιστικά, μετά και το πέναλτι αυτό που υπέδειξε ο Δανός διαιτητής. Αλλά νομίζω ότι το πρωτάθλημα, ο πρώτος γύρος του, κλείνει με έναν ωραίο τρόπο. Θα έχουμε έναν ωραίο επίλογο στο πρώτο κομμάτι με αυτό το ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Στην Ισπανία είχαμε και εκεί εμβόλυμη αγωνιστική.
Και μάλιστα δεν θα έχουμε δράση στο Ισπανικό ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο αυτό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Τα τελευταία τους παιχνίδια πριν από τη διακοπή του Μουντιάλ τα έπαιξαν οι Ισπανικές ομάδες τώρα, στα μέσα αυτής της εβδομάδας. Εκεί έχουμε μια αλλαγή στα δεδομένα της κορυφής, γιατί πλέον η Μπαρτσελόνα είναι αυτή που είναι πρώτη, γιατί η Ρεάλ μετά την γκέλα της με την Ζιρόνα μέσα στον Μπερναμπέο, το 1-1, έχασε και στο Βαγιέκας από την πολύ δυνατή ειδικά συνέδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-2 σε ένα παιχνίδι όπου είχαμε ανατροπή στην ανατροπή, με την Ράγιο να προηγείται, τη Ρεάλ να το κάνει 1-2 και την Ράγιο να το γυρνάει σε 3-2. Σε ένα κακό παιχνίδι για τη Ρεάλ, όπου εκεί υπέστηκε την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρίς ένταση και χωρίς πάθος ιδιαίτερα υπήρχε στο Αντσελότη, κάτι που και ο ίδιος το επισήμανε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε η Μπαρτσελόνα και αυτή τη νέα απώλεια της Ρεάλ Μαδρίτης. Μια Μπαρτσελόνα που μπορεί να έχασε το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό, με 3-1 πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά έχει πάρει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, εκτός από εκείνη την ισοπαλία που είχε φέρει στην πρεμιέρα. Και δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 5 γκολ παθητικό μόνο σε 14 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και γενικά παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόσωπο. Νίκησε και στην έδρα της Οσασούνα την περασμένη Τρίτη με 1-2, ενώ ήταν με 10 παίχτες από το 30, το 31, το 30. Και μάλιστα αποβλήθηκε ο Λεβαντόφσκι και αποβλήθηκε και ο Πικέ, ο οποίος ήταν στον πάγκο στο τελευταίο του παιχνίδι. Ο Πικέ, ο οποίος έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Αλμερία στο Καμπνού, ως γηπεδούχος στην Μπαρτσελόνα. Και εκεί αποθεώθηκε από τον κόσμο και χαιρέτησε το κοινό της Μπαρτσελόνα. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι γενικά, το εκτός έδρας με την Οσασούνα. Αποβλήθηκε για διαμαρτυρία, χωρίς να παίξει. Αποβλήθηκε και ο Λεβαντόφσκι που έπαιζε και η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 για παραπάνω από μία ώρα παιχνιδιού. Ήταν και επίσης το σκορ από το 6ο λεπτό και όμως κατάφερε και το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ του Πέδρη 48 και του Ραφίνια στο 85. Μια απίστευτη κεφαλιά ψιλοκρεμαστή που θύμισε λίγο το γκολ του Φαν Πέρση κόντρα στην Ισπανία στο Μουντιάλ του 2014, για όποιον θυμάται. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το διπλό της Μπαρτσελόνας ενάντια στο Σασούνα ήταν, μπορούμε να πούμε πως ήταν από τις νίκες που δίνουν στο τέλος τίτλο, αν και βέβαια έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμη στην Ισπανία. Τέλος πάντων, η Ρεάλ επέστρεψε στις νίκες χθες. Νίκησε 2-1 την Κάντιθ και στο δικό της τελευταίο παιχνίδι πριν από το Μουντιάλ. Τα χρειάστηκε βέβαια στο τέλος, γιατί προηγήθηκε 1-0 με τον Μιλιτάο 40. Ο Κρός έβαλε απίστευτο γκολ στο 70 με ένα ωραίο βολέ εκτός περιοχής και κλείδωσε κατά τα φαινόμενα τη νίκη. Αλλά ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Λούκας Πέρεθ, μείωσε σε 2-1 και μάλιστα έχασε και στο τέλος καθυστερήσεις μια ανεπανάληπτη ευκαιρία η Κάντιθ με μια κεφαλιά μέσα από την περιοχή της Ρεάλ. Θα μπορούσε να κάνει χοντρή ζημιά στους Μαδριλένους. Αλλά τελικά πήραν τους 3 βαθμούς και είναι πλέον στο μείον 2 από την Μπαρτσελόνα. Η Σεβίλη δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Έχασε και από τη Σοσιεδάδ με 2-1 σε ένα παιχνίδι που έμεινε με 10 παίχτες και είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Ατλέτικο επίσης σε πάρα πολύ κακό φεγγάρι. Νομίζω ότι περιμένει αυτή τη διακοπή για το Μουντιάλ με ανυπομονησία η Ατλέτικο. Πάρα πολύ άσχημη περίοδος για την Ατλέτικο. Έχει 2 ήττες στα τελευταία 3 παιχνίδια στην Ισπανία. Έχει αποκλειστεί από το Champions League και μάλιστα χωρίς καν να συνεχίσει στο Europa. Και είναι αυτή τη στιγμή στην 5η θέση, στο μείον 13 από την κορυφή. Δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Σιμεώνε και για τον ίδιο βέβαια. Λοιπόν, η Βάλενθια ανοίξει 3-0 την Πέτης. Πολύ σημαντική νίκη για τις νεκτερίδες. Ράγιο Βαγιεκάνο θέλει τα 0-0. Εσπανιόλ Βιγιαρεάλ 0-1. Η ομάδα του Σετιέν πλέον Βιγιαρεάλ πήρε διπλό. Αλμερία Χετάφ 1-0. Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαγιαδολίδη 3-0. Η ομάδα του Βαλβέρδε. Και Έλτσε Τζιρόνα 1-2 τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τέλη Δεκέμβρη με αρχές Γενάρη η επόμενη αγωνιστική στην Ισπανία. Και όχι μόνο βέβαια στην Ισπανία. Και αλλού είχαμε εμβόλυμες, να πούμε. Είχαμε και στην Ιταλία, στην Serie A. Εκεί όπου η Νάπολη πηγαίνει πραγματικά με σπασμένα τα φρένα και συνεχίζει να παίρνει νίκες και βλέπει και τους διώκτες της να αγγελάρουν. Ακόμη και αν είναι νωρίς και ακόμη και αν έχει κάνει και άλλες φορές πολύ καλά ξεκινήματα η Νάπολη και στο τέλος δεν καταφέρνει να δικαιώσει τις προσδοκίες. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω, μοιάζει η ομάδα του Σπαλέτη πιο έτοιμη από ποτέ να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα μετά την εποχή του Μαραντόνα και το 1990. Θα τα δούμε όλα βέβαια αυτά στο δεύτερο σκέλος της σεζόν μετά το Μουντιάλ. Μια Νάπολη πάντως που νίκησε 2-0 την Έμπολη. Είδε τη Μίλαν να γκελάρει στην έδρα της Κρεμονέζε. Πολύ χοντρή γκέλα και πολύ σημαντική απώλεια για τη Μίλαν. Τη λευκή σοπαλία που έφερε στην Κρεμόνα.
Έμεινε στο μείον 8 από την κορυφή για την Νάπολη. Η Σασουόλο ήρθε 1-1 με τη Ρώμα, μια Ρώμα η οποία ούτε και αυτή βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Είχε έρθει και ήττα στο Derby della Capitale από την Λάτσιο με 0-1, χωρίς να έχει κάνει και καλή εμφάνιση η Ρώμα. Και ξέσπασε και ένα σοβαρό θέμα εντός των τυχών των Τζιάλο Ρώση, γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι έκανε δηλώσεις ο Ζωζέ Μουρίνιο, πρέπει να πούμε, και έκανε λόγο για έναν από τους παίκτες του, ο οποίος τον πρόδωσε και ο οποίος δεν θα ξαναδεί την ενδεκάδα της Ρώμα όσο είναι αυτός προπονητής. Δεν ονόμασε φυσικά τον παίκτη και έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και σε όσους ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Ρώμα για να βρούνε ποιος είναι αυτός ο παίκτης που εννοεί ο Ζωζέ Μουρίνιο. Λέτσε Αταλάντα 2-1, Σπέτσια Οντινέζα 1-1, Τωρίνο Σαμπντόρια 2-0, Φιωρεντίνα Σαλερνιτάνα 2-1, Ίντερ σκόρπισε με 6 γκολ την Πολόνια 6-1, Βερόνα Γιουβέντους 0-1 και Λάτσιο Μόντσα 1-0. Η Λάτσιο που είχε και την ψυχολογία από την νίκη της στο ντέρμπι της Ρώμης και γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με αυτή την νίκη έπιασε τη Μίλαν και είναι και αυτή στο μείον 8 από την Νάπολη. Και σε καλή κατάσταση, όσο και αν δεν το περίμεναν πολύ, είναι και η Γιουβέντους που παίρνει αποτελέσματα. Νίκησε 0-1 τη Βερόνα, την Ελλάς Βερόνα, με γκολ του Μόιζε Κεν. Και αυτή πρέπει να σας πούμε πως ήταν η πέμπτη νίκη της Γιουβέντους συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Έχει μπει στην τετράδα με αυτά τα θετικά τελευταία αποτελέσματα. Αυτός είναι ο κύριος στόχος της Γιουβέντους για μια ακόμη σεζόν, η είσοδος στην τετράδα, γιατί έχει που έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Θα είναι μεγάλη οικονομική απώλεια το να χάσει μια θέση στο Champions League. Και βέβαια τη βοήθησε πάρα πολύ, της έδωσε πολύ μεγάλη όθηση και η νίκη της επί της Ίντερ στο Derby d'Italia την περασμένη Κυριακή. 1-2-0 στο, νομίζω, στο κορυφαίο παιχνίδι φέτος του Φίλιπ Κώστιτς που μοίρασε και 2 assist. Μια Ίντερ που μπορεί να είχε τις ευκαιρίες, αλλά η Γιουβέντους είχε την ουσία και πάντα όταν νικάς ένα πολύ μεγάλο σου αντίπαλο όπως είναι για τη Γιουβέντους Ίντερ, μπορεί να σε μπουστάρει πολύ για την συνέχεια. 38 η βαθμή της Νάπολης στην κορυφή, 30 της Λάτσιο και της Μίλαν, 28 της Γιουβέντους, 27 έχει η Ίντερ και Αταλάντα, με 26 ακολουθεί η Ρώμα. Το ιταλικό πρωτάθλημα που είναι πολύ ανταγωνιστικό και φέτος και αναμένονται να γίνουν πολλές μάχες και στη συνέχεια για όλα τα εισιτήρια και τα μέτωπα. Εμβόλυμη πρέπει να σας πω πως είχαμε και στη Γερμανία, εκεί όπου η άλλοτε πρωτοπόρος Union γκέλαρε ξανά, ήρθε 2-2 με την Augsburg. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Bayern που νίκησε με 6-1 τη Werder σε ένα παιχνίδι όπου ξεδίπλωσε όλες τις επιθετικές αρετές αλλά έχασε το Σαντιό Μανέ. Και αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο θέμα, γιατί η Σενεγάλη τον πήρε στην αποστολή παρότι τραυματίας για το Μουντιάλ, ενώ όλες οι αρχές εκτιμήσεις έκαναν λόγο πως θα χάσει το Μουντιάλ ο Μανέ, αλλά βέβαια στη Σενεγάλη δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ο μεγαλύτερος στάρ τους μπορεί να χάσει αυτό το ραντεβού. Αυτό προκάλεσε και την αντίδραση την έντονη της Μπάγερν, την οργή των ανθρώπων της Μπάγερν, θεωρώντας πως οι Σενεγαλέζοι θα καταπιέσουν τον παίχτη να επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι πρέπει για να τους βοηθήσει στο Μουντιάλ και αυτό μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες για τον ίδιο. Η Dortmund έχασε από τη Wolfsburg με 2-0 και έχασε και άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου. Bochum Gladbach 2-1, Stuttgart Hertha 2-1, Κολονία Leverkusen 1-2, Eintracht Hoffenheim 4-2, επιτέλους νίκη για τη Schalke με 1-0 επί της Mainz και Λειψία Freiburg 3-1. Οι Γερμανοί που έχουν και αυτοί μια τελευταία αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Πλέον έχει στρογγυλοκαθεί στην κορυφή η Bayern και ας μην είχε ξεκινήσει καλά. Έχει βρει ρυθμό, έχει συνεχόμενες νίκες. Και νομίζω ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι το μεγάλο φαβορί για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Έχει 31 βαθμούς, στους 27 πλέον η Union μαζί με τη Freiburg, στους 26 η Eintracht κλείνει την τετράδα. Λοιπόν, και όσον αφορά την Premier League, πρέπει να σας πούμε πως υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο και για την Premier το τελευταίο πριν από το Mundial. City Bradford αύριο 2.30, Liverpool Southampton, Bournemouth Everton, West Ham Leicester, Tottenham Leeds και Forest Crystal Palace αύριο στις 5. Newcastle Chelsea στις 7.30, νομίζω το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Newcastle σάρωσε όλα τα βραβεία του Οκτωβρίου και ο Eddie Howe κορυφαίος προπονητής για τον Οκτώβριο και ο Miguel Almirón κορυφαίος παίκτης για τον Οκτώβριο και απόλυτα δίκαιο, γιατί η Newcastle τρέχει ένα φανταστικό σερί που την έχει φέρει μόνη τρίτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.
Αύριο 10 παρατέταρτο το Wolves Arsenal και την Κυριακή δύο παιχνίδια. Brighton Villa και Fulham Manchester United. Με την Arsenal να αντέχει στην κορυφή. Πήρε και τον ντέρμπι του Λονδίνου με την Chelsea με ένα 0. Και είναι στους 34 βαθμούς από πίσω της City με 32. Newcastle, όπως είπαμε, τρίτη με 27. Tottenham με 26 που έχασε το παιχνίδι με τη Liverpool. Liverpool που έχει πάρει μεγάλες νίκες με City και με Tottenham, αλλά δυσκολεύεται στα παιχνίδια που θεωρητικά είναι το φαβορί. Και γι' αυτό βρίσκεται τόσο χαμηλά στους 19 βαθμούς μέχρι στιγμής. Η Chelsea έχει 21 βαθμούς, έχει 2 σερί ήττες στο πρωτάθλημα και 4 ματς τα οποία δεν έχει νικήσει, όχι και τόσο καλή περίοδος για την ομάδα του Graham Potter. Η United είναι 5η με 23 και η Brighton 6η με 21 βαθμούς, ενώ πρέπει να πούμε πως είχαμε League Cup, Carabao Cup όπως λέγεται πλέον, αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία και δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, όπως πάντα γίνεται στους θεσμούς των κυπέλων. Για παράδειγμα, η Arsenal έμεινε έξω από την Brighton. Οι Γλάροι νίξαν με 1-3, μέσα μάλιστα στο Emirates. Και οι κανονιέρδες αποχαιρέτησαν από νωρίς αυτή την διοργάνωση. Όπως νωρίς αποχαιρέτησε και η Tottenham, η οποία έχασε 2-0 από την Nottingham Forest και μαζί έχασε μία ακόμη ευκαιρία για μία ακόμη χρονιά να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Στην προκειμένη περίπτωση το League Cup. Η Everton έφαγε 4 γκολ από την Bournemouth και αποκλείστηκε χάνοντας με 4-1. Από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες αμετρήσεις που κρίθηκαν στα πέναλτι, όπως της Liverpool με την Derby, όπου νίκησε η ομάδα του Klopp με 3-2. Παρατάχθηκε με πάρα πολλούς προβληματικούς. Ήταν μεγάλος ήρωας ο Kelleher που έπιασε 3 πέναλτι. Τρία πέναλτι έπιασε και ο Pope στην πρόκριση της Newcastle επί της Crystal Palace με 3-2 στα πέναλτι, 0-0 και αυτό όπως και το παιχνίδι της Liverpool η κανονική διάρκεια. Στα πέναλτι πέρασε και η Blackburn από τη West Ham, μια ομάδα της Championship πέρασε μια ομάδα της Premier League, 9-10 το συνολικό σκορ και 2-2 το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι αυτό. Η United τα χρειάστηκε στο παιχνίδι με τη Villa, στο Old Trafford, γιατί η Βίλα προηγήθηκε 0-1 και 1-2, αλλά το γύρισε το παιχνίδι τελικά η United και νίκησε 4-2. Και φυσικά είχαμε και το μεγάλο ντέρμπι αυτού του γύρου, το City-Chelsea, όπου είχαμε ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα για την Chelsea το τελευταίο διάστημα. Μια νίκη για τη City με 2-0 με γκολ του Μάχρες και του Άλβαρες, χωρίς Χάλαντ η City για ακόμη μια φορά. Και μάλιστα πρέπει να σας πω πως βγήκε και ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στο γύρο των 16, στον επόμενο γύρο του League Cup και δεν είναι άλλο από το Manchester City-Liverpool που θα παίξουν οι δύο ομάδες 21 Δεκεμβρίου, αμέσως μόλις έχει τελειώσει το Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραμμα είναι αδυσόπιτο και οι ρυθμοί πάρα πολύ έντονοι και μάλιστα ο Pep Guardiola κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το γεγονός ότι θα παίξει η ομάδα του ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι, θα παίξουν οι δύο ομάδες ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι τόσο μικρό χρονικό διάστημα μετά το παγκόσμιο κύπελο και είπε χαρακτηριστικά πως ναι, θα παίξει ο Κλοπ αριστερό μπακ και εγώ στο κέντρο, θέλοντας να πει ότι μπορεί να μην έχουν οι δύο ομάδες πολλούς παίχτες διαθέσιμους και σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς σε τόσο καλή κατάσταση μετά από ένα παγκόσμιο κύπελο. Thank you.
Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι στην σημερινή μας θα σχολιάσουμε για λίγο την κλήρωση του Champions League αλλά και τις κλήρωσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ακόμη και αν είναι πάρα πολύ νωρίς, τα παιχνίδια θα διεξαχθούν, πρέπει να σας πω, σε 3 μήνες και παραπάνω, λόγω και της διακοπής του Μουντιάλ αλλά και της χειμερινής διακοπής που παραδοσιακά υπάρχει. Αλλά έχει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον να αναφέρουμε τις μονομαχίες που προέκυψαν και ένα-δυο πραγματάκια. Στο Champions League μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια όταν με το καλό τον Φλεβάρι θα ξαναέρθει σε δράση η κορυφαία δεσμευτική διοργάνωση. 2 είναι τα πολύ μεγάλα ντέρμπι που ξεχωρίζουν, το Paris Saint-Germain Bayern και το Liverpool Real Madrid. Φυσικά, Liverpool και Real Madrid έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια σε 2 τελικούς, το 18 και το 22 στον προηγούμενο. Έχουν συναντηθεί και στην προημιτελική φάση της σεζόν 2021. Θα γράψουν άλλη μια κόντρα στο βιβλίο της ιστορίας της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Και φυσικά Paris Bayern, η Paris από τη στιγμή που έμεινε δεύτερη στην ισοβαθμία με την Benfica και λόγω των εκτός έδρας τερμάτων ήταν νομίζω δεδομένο ότι θα έπαιρνε έναν δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση των 16. Πήρε την Bayern η οποία έκανε απίστευτη πορεία στο Champions League με το 6-6 για μία ακόμη φορά στην ιστορία της και δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση τώρα τελευταία. Αλλά ξαναλέω ότι δεν μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα για αυτά τα παιχνίδια. Εδώ δεν μπορούν να βγουν καλά-καλά λίγες μέρες πριν διεξαχθούν. Γιατί έχουμε 3 μήνες και μέχρι να λάβουν χώρα αυτές οι αναμετρήσεις. Πάντως κρατάμε ότι έχουμε 2 πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια, ξαναλέω το Paris Bayern και το Liverpool Real, 2 πολύ δυνατά ζευγάρια. Από εκεί και πέρα τα άλλα ζευγάρια είναι το Milan Tottenham, τα ξαναλένε οι 2 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 10-11 και η Milan για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 13-14 ξανά στα νοκάουτ του Champions League. Club Brugge Benfica. Η Μπενφίκα είχε μια, νομίζω είχε την καλύτερη κλήρωση θα μπορούσε να τη τύχει, αλλά μην ξεχνάτε πως η Μπρίζ ήταν εξαιρετική στη φάση των ομίλων και κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στο Champions League και η Μπενφίκα βέβαια είναι μια από τις ομάδες που ήδη ξεχωρίζουν στη φετινή σεζόν. Dortmund Chelsea και αυτό πολύ σημαντικό match. Άιντραχτ Νάπολη. Η Νάπολη είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η Άιντραχτ, πολλοί είπαν ότι δεν είναι ομάδα για Champions League, αλλά τους διέψευσε περνώντας την επόμενη φάση. Θα έχει δύσκολη αποστολή σίγουρα, αλλά και η Άιντραχτ δεν είναι αμελητέα δύναμη. Λειψία Manchester City, η παρέα του Χάλαντ θα δοκιμαστεί κόντρα στην Λειψία που το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ανεβασμένη, αλλά ξαναλέω, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 3 μήνες. Και Ίντερ Πόρτο, μια Πόρτο επίσης πολύ καλή στη φάση των ομίλων και μια Ίντερ που πέρασε ως δεύτερη από ένα πολύ δύσκολο όμιλο με Μπάγερν και Μπαρτσελώνα. Και μιας και είπαμε Μπαρτσελώνα, στο Europa League είχαμε το πολύ μεγάλο ζευγάρωμα της Manchester United με την Μπαρτσελώνα. Από τη στιγμή που ομάδες όπως η Μπαρτσελώνα και η Juventus συνέχιζαν ως τρίτες στο Champions League, συνέχιζαν στο Europa League και από τη στιγμή που υπήρχαν ομάδες όπως η United που πέρασε ως δεύτερη από τον όμιλο, σιγοψινότανε μια κόντρα γιγάντων σε αυτή τη φάση που δίνει το εισιτήριο για τους 16 και τελικά έγινε το Barcelona Manchester United. Αυτό το ζευγάρι ξυπνάει πολλές μνήμες με τους 2 τελικούς του Champions League το 9 και το 11 φυσικά με τη μάχη του στα ημιτελικά το 2008 να είναι κάποιες από αυτές. Και φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε πως είναι αυτό που ξεχωρίζει από αυτή την knockout φάση του Europa League. Από εκεί και πέρα και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις βέβαια. Red Bull Salzburg Roma, Ajax Union Βερολίνου, Σαχτάρ Donetsk Ren, Sevilla Eindhoven, Sporting Lissabonas Midland. Η Juventus έπεσε πάνω στην AD, την οποία αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός. Και Leverkusen Μονακό είναι τα ζευγάρια για την knockout αυτή φάση του Europa που δίνει, ξαναλέω, εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης και να πούμε και τα ζευγάρια για το conference, τη φάση μπαράζ play-off που δίνει εισιτήριο για το 16 του conference. Καραμπάγκ Γάνδη, Μπράγκα Φιωρεντίνα, Τραμπζονσπορ Βασιλεία, Μπόντο Γκλιμτ Λεχ Πόζναν, Σέρεφ Τιράσπολ Παρτιζάν Βελιγραδίου, ΑΕΚ Λάρνακα Ντνίπρο, Λουντογκόρετς Άντερλεχτ και Λάτσιο Κλούζ. We'll be right back.
αυτή τη στιγμή διεξάγεται και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Ελλάδα-Λετωνία στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο. Η εθνική μας αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο βρίσκεται 8 πόντους πίσω, χάνει με 36-28 από τους Λετωνούς. Τα παράθυρα αυτά του Μοντομπάσκετ που διεξάγονται παράλληλα με τους αγώνες της Ευρωλίγκα, γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαμάχη μεταξύ EuroLeague και FIBA που ακόμη δεν λέει να τελειώσει και έχουν εξασφαλίσει τελευταία στιγμή άδειες κάποιοι παίχτες που αγωνίζονται στις ομάδες EuroLeague για να ενισχύσουν τις εθνικές τους ομάδες όσο προλαβαίνουν έστω και στα επόμενα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει λίγο αυτό το θέατρο του παραλόγου με τα παιχνίδια μπάσκετ και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων. Η εθνική μας ομάδα δεν είναι πάνω απλή φυσικά για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά κάνει τη δική της μεγάλη προσπάθεια και ξαναλέω αυτή τη στιγμή, μετά τα πρώτα 2 δεκάλεπτα, είναι πίσω με 8. Και λίγο πριν κλείσουμε, επειδή είπα και στο ξεκίνημα ότι κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, είναι αναπόφευκτο αυτό από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει σέντρα σε 9 μέρες. Να πούμε ένα-δύο πραγματάκια. Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι πολλοί σημαντικοί παίχτες δεν θα πάρουν μέρος λόγω τραυματισμού σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αναφέρομαι σε παίχτες όπως ο Καντέ και ο Πογκμπά από την Γαλλία, όπως ο Τίμο Βέρνερ από τη Γερμανία, όπως ο Ντιόγκο Ζώτα από την Πορτογαλία, όπως οι δύο πλάγι μπακ της Αγγλίας, ο Ρις Τζέιμς και ο Τσίλουελ. Θα δούμε τι θα γίνει με το Μανέ, γιατί οι Σενεγαλέζοι τον πήραν στην αποστολή, αλλά είναι φανερά ανέτοιμος ο παίχτης και έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Αλίου Σισέ, ο προπονητής, και είπε πως θα εκτιμάται μέρα με τη μέρα η κατάστασή του. Πιθανώς να τον πήρε στην αποστολή και για ψυχολογικούς λόγους. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν στη Σενεγάλη ότι θα πάνε στο Μουντιάλ χωρίς τον μεγάλο αστέρα τους. Πιθανότατα να χάσει μπορεί το πρώτο παιχνίδι, τα πρώτα δύο, αλλά να είναι έτοιμος έστω και όχι τα 100% να παίξει το τρίτο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το σκέφτηκε ο προπονητής Σενεγάλης. Θα δούμε τι θα ισχύσει ακριβώς με τον άσο της Μπάγερ Μονάχου. Νομίζω ότι οι περισσότερες μεγάλες ομάδες και οι περισσότερες γενικά ομάδες του Μουντιάλ ανακοίνωσαν αποστολές. Έχουν μείνει πολύ λίγες ακόμη και αυτές θα το κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι υπόλοιπες, γιατί 14 του μήνα, Δευτέρα,
λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι ομάδες τις αποστολές που θα απαρτίζονται από 26 ποδοσφαιριστές. Έχω εδώ κάποια συνδεκτικά μπροστά μου. Η Αργεντινή έχει τη γνωστή απουσία με τον Λο Σέλσο, αλλά νομίζω πως πηγαίνει πάνω πλήσε αυτό το Μουντιάλ. Κατά τα άλλα, έχει αρκετές λύσεις σε πολλές θέσεις. Πήρε και τον Ντιμπάλα, που είναι τραυματίας τόσο καιρό στη Ρώμα, ο Σκαλόνι. Και γενικά, στην τελευταία ευκαιρία του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή θέλει το τρόπαιο αυτό όσο τίποτα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι υποψήφια να φτάσει αρκετά ψηλά. Μια Αργεντινή η οποία έχει κατακτήσει και το Copa America πέρσι και έχει απαλλαγεί και από το άγχος να κατακτήσει ένα τρόπαιο και να αποδείξει πράγματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως θα πούμε πολλά περισσότερα στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα ανακοίνωσε αποστολή και η Ισπανία. Ο Λουίς Ενρίκε πάντα προκαλεί διάφορα debate με τις επιλογές του. Άλλωστε εδώ και μέρες ήταν γνωστό ότι δεν θα έπαιρνε στην αποστολή τον Τεχέα, δεν τον είχε ούτε καν στην προεπιλογή. Πήρε τον Ουνάι Σιμών, τον Ρόμπερτ Σάντσες και τον Νταβίντ Ράγια, οι δύο τελευταίοι της Μπράιτον και της Μπρέτφορντ τερματοφύλακες, και ο Σιμών της Μπιλμπάο στο τέρμα. Δεν πήρε ούτε και τον Κέπα, που στα τελευταία μας με την Τζέλσι έδειχνε σε καλή κατάσταση. Γενικά οι Ισπανοί βέβαια έχουν τόσες πολλές λύσεις που σίγουρα θα προκαλούσε συζητήσεις η αποστολή που θα ανακοίνωνε ο Λουίς Ενρίκε. Δεν πήρε το Σέρχιο Ράμος, αυτό συζητάει όλη η Ισπανία σήμερα, εδώ και λίγες ώρες, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του που τον ταλαιπώρησε πέρσι όλη τη σεζόν. Παίζει με την Paris Saint-Germain, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πλέον στο επίπεδο που ήταν. Δεν τον προτίμησε ο Ενρίκε. Πήρε τον Ερικ Γκαρσία, τον Πάου Τόρες, τον Ούγκο Κιγιαμόν και τον Αιμερίκ Λαπόρτ σαν τετράδα στα στόπερ. Δεν πήρε άλλο center forward πλην του Μωράτα, να σας πούμε. Και γενικά και στα χαφ δεν πήρε τον Τιάγκο Αλκάντερα, για παράδειγμα, της Λίβερπουλ, που έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός βέβαια τελευταία από τραυματισμούς. Η Ισπανία έχει αρκετές λύσεις. Στερείται προσωπικότητων, έχω την εντύπωση. Δηλαδή, εντάξει, έχει κάποιους παίχτες που είναι πολύ εμπειροί, όπως ο Μπουσκέτς και ο Ζόρντι Άλμπα. Είναι η τελευταία συνδετική κρίκη με την ομάδα που σάρωνε τα πάντα στο τέλος της δεκαετίας του 2000 και στις αρχές του 10. Αλλά στην πλειοψηφία τους οι υπόλοιποι παίχτες είναι παίχτες νεαροί, ταλαντούχοι. Το απέδειξαν και στο Euro του 20, που έγινε το 21 βέβαια. Η Ισπανία έφτασε μια ανάσα από τον τελικό, στα πέναλτι αποκλείστηκε. Και εκεί δεν την πίστευαν πολύ την Ισπανία. Μπορεί να φτάσει ψηλά σίγουρα. Απλά το γεγονός ότι δεν έχει παίχτες μπαρτοκαπνισμένους σε τέτοιες διοργανώσεις και παίχτες με προσωπικότητα πολλούς, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και μπορεί και να στοιχεί στο τέλος του Φούριας Ρόχας. Η Ολλανδία επίσης ανακοίνωσε την αποστολή σήμερα. Με όλα τα μεγάλα αστέρια μέσα, οι Ολλανδοί, οι οποίοι δήλωσε και ο Φαν Χάλ, πάντα αφοπλιστικός και πάντα με το δικό του ξεχωριστό στυλ, πως πηγαίνουν για την κατάκτηση του τροπέου, δεν φοβήθηκε να το πει αυτό. Παρά το γεγονός πως ούτε και η Ολλανδία έχει τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες, αλλά έχει παίκτες φυσικά που μπορούν να την οδηγήσουν σε μεγάλα πράγματα. Με τον Φαντάικ μέσα στην αποστολή, είχε χάσει τον Euro λόγω τραυματισμού ο άστρος της Λίβερπουλ και η ηγέτης αυτής της ομάδας θα είναι τώρα μέσα. Πολλές λύσεις στην άμυνα. Φανταστείτε, άφησε εκτός τον Μπότμαν ο Φαν Χάλ, για να πάρει αμυντικούς όπως ο Φαντάικ, ο Άκε, ο Μπλίντ, ο Τίμπερ, ο Ντεφράι, ο Ντελίχτ. Πολλές λύσεις και στο κέντρο της άμυνας και γενικότερα σε όλες τις θέσεις. Αν έχει κάποια αδυναμία η Ολλανδία, ίσως θα λέγαμε ότι είναι αυτή στο τέρμα, γιατί έχει τον Μπάιλο της Φέγενορ, τον Νόπερ της Χέρνφεν και τον Πάσβιρ του Άγιαξ, που είναι 39 χρονών και έκανε μόλις πριν λίγες μέρες τον ντεμπούτο του με τους Οράνιε. Δεν έχει την πολύ μεγάλη μονάδα στο τέρμα. Και οι Ουρουγουάνοι σήμερα ανακοίνωσαν αποστολή. Πολύ ενδιαφέρουσα φουρνιά η Ουρουγουάη, πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή, με κάποιους παίχτες που είναι σαν να παίζουν ισόβια στην εθνική ομάδα, όπως ο Μουσλέρα, ο Γκοδίν, ο Κάσερες, ο Σουάρες βέβαια και ο Καβάνι, δεν το συζητάμε. Παίχτες που όλοι μαζί πρέπει να έχουν 500 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Αλλά και η νεότερη γενιά που βγαίνει, και ο Χιμένεθ, ένας πολύ καλός αμυντικός σε Ατλέτικο, ο Ματίας Ολιβέρα, ο αριστερός μπακ της Νάπολη για παράδειγμα, ο Αραούχο της Μπαρτσελόνα που παρά τα προβλήματα τραυματισμών είναι τελικά στην αποστολή, ο Ντάρουιν Νούνιες, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, έκανε φοβερή σεζόν πέρσι με την Μπενφίκα, και φυσικά ο Φέντε Βαλβέρδε, που ίσως είναι ο πιο φορμαρισμένος παίχτης, σίγουρα στους πιο φορμαρισμένους παίχτες αυτή τη σεζόν.
και έχει εξελιχθεί σε έναν αθλητή παγκόσμιας κλάσης τους τελευταίους μήνες, κυρίως με τη φανέλα της Ρεάλ. Θα είναι ο ηγέτης της Ουρουγουάη, στη μεσαία γραμμή εννοείται, παρά το γεγονός ότι έχει πολλές σπουδαίες προσωπικότητες η Ουρουγουάη στην αποστολή. Πρέπει να τσεκάρετε όσο δεν το έχετε δει στο Twitter της Εθνικής Ουρουγουάη με ποιον τρόπο, με ένα φανταστικό βίντεο, ανακοινώθηκε η αποστολή της Σελέστε. Πραγματικά πολύ ευρηματικό το βίντεο, πολύ ευρηματικό ο τρόπος με τον οποίο το ανακοίνωσαν. Οι Πορτογάλοι έβγαλαν αποστολή, δεν θα έχουν τον Diogo Jota, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είναι τραυματίας. Δεν θα έχουν και έναν έμπειρο παίκτη όπως ο Μουτίνιο, για παράδειγμα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω όλοι οι υπόλοιποι που αναμενόταν ήταν, είναι στην αποστολή. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βέβαια, μεγάλο ηγέτη στο πέμπτο του Μουντιάλ. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του Λόταρ Ματέους και του Καρμπαχάλ. Του Ματέους Γερμανίας και του Καρμπαχάλ του Μεξικού. Και ο Μέση, βέβαια, στο πέμπτο του Μουντιάλ. Οι δυο τους θέλουν να κλείσουν την τεράστια καριέρα τους και την πορεία τους σε παγκόσμιο κύπελο με έναν θρίαμβο. Θα δούμε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Οι Άγγλοι και αυτοί έχουν πάρα πολλές λύσεις και σίγουρα κάποιοι παίκτες που θα έμεναν εκτός θα προκαλούσαν συζητήσεις. Ο Southgate προσπάθησε να πάρει τους καλύτερους. Έκπληξε σίγουρα η τοποθέτηση του Callum Wilson στην αποστολή, αλλά το άξιζε ο επιθετικός της Newcastle. Κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος και έχει 7 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πήρε όμως για παράδειγμα τον Abraham της Ρώμα για να βάλει τον Wilson. Δεν χώραγαν και οι δύο. Και ο Pickford κράτησε τη θέση του στην αποστολή της Αγγλίας με Pope και Ramsdale στους τερματοφύλακες. Δεν πήρε το Henderson της Nottingham. James και Chilwell είπαμε πως είναι οι απουσίες για την εθνική Αγγλίας. Μέσα και ο Phillips, ο Calvin Phillips City που δεν έχει προλάβει να παίξει καλά-καλά φέτος με τα προβλήματα τραυματισμών, αλλά τον εμπιστεύεται ο Southgate ότι θα τον βοηθήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και μία ακόμη επιλογή προκάλεσε συζητήσεις ήταν η επιλογή του Maguire, ο οποίος έχει παίξει, νομίζω, 3 παιχνίδια πολύ λίγα με τη United φέτος. Κατά τη γνώμη των Άγγλων φιλάθλων, θα μπορούσε να, αντί για τον Maguire, να πάρει τον Φικάγιο Τομόρι, που κάνει πολύ καλή σεζόν με τη Μίλαν. Αλλά είπε χαρακτηριστικά ο Southgate ότι δεν πιστεύω ότι σε αυτή την φάση τουλάχιστον οι νεότεροι είναι σε θέση να εκτοπίσουν τους παλιούς. Είναι το γνωστό, αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται, ο Southgate, που ισχύει για πολλούς εκλέκτορες των εθνικών ομάδων. Και προτίμησε ο Southgate σε αυτή την περίπτωση να πορευτεί με τους παλιούς, όπως τον Maguire, τον Stones, τον Trippier, τον Dyer. Πήρε και τον Cody της Everton, και αυτό μια μικρή έκπληξη, πρέπει να πούμε. Αποστολή οι Βέλγοι, με τον Lukaku μέσα. Υπήρχε μια αμφιβολία γιατί έχει ταλαιπωρηθεί και ο Λουκάκου από τραυματισμούς και δεν έχει βοηθήσει όσο θα ήθελε την Ίντερ φέτος. Και οι Βέλγοι με μια εντυπωσιακή φουρνιά για ακόμη μια φορά μπαίνουν σε μια διοργάνωση με στόχο να φτάσουν ψηλά στο προηγούμενο Μουντιάλ. Έφτασαν στην καλύτερη θέση της ιστορίας τους, στην τρίτη. Οι Γερμανοί δεν θα έχουν Βέρνερ, δεν θα έχουν ούτε Ρόις. Πάρα πολύ άτυχος ο Ρόις. Χάνει τέταρτο από τα τελευταία 6 μεγάλα τουρνουά με την εθνική Γερμανία που θα μπορούσε να συμμετάσχει. Χάνει και αυτό, λόγω τραυματισμού, λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Απόλυες σημαντικές για τη Γερμανία σίγουρα, μεσοεπιθετικά, αλλά έχουν τις λύσεις οι Γερμανοί. Ο Φλικ πήρε στην εθνική το Γιουσούφα Μουκοκό, που δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αλλά κάνει πολύ καλή χρονιά με την Dortmund ο νεαρός. Πήρε και τον Νίκλας Φίλκρουγκ, που είναι μέσα στους πρώτους σκόρερ στο γερμανικό πρωτάθλημα με την Werder Bremen. Ούτε αυτός έχει κάνει επίσημη συμμετοχή με τη Γερμανία. Και είναι στα 29 του ο Φίλκρουγκ. Σε μεγάλη ηλικία σχετικά μπαίνει στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Από εκεί πέρα οι Γερμανοί έχουν πάρα πολλές λύσεις, βέβαια, και στη μεσαία γραμμή με Κίμιχ, με Γκορέτσκα, με Χάβερτς, με Γκιντογκάν, με Μουσιάλα φυσικά, με Γκνάμπρι, με Σανέ. Και ο Γκέτσε πρέπει να πούμε ότι είναι στην αποστολή και αυτό ήταν μια μικρή έκπληξη. Ο ήρωας της Γερμανίας στο Μουντιάλ του 2014, όταν και το κατέκτησε η Γερμανία με εκείνο τον γκολ του στην παράταση από την πάσα του Σίρλε. Αποστολή και για τους Γάλλους. Εδώ η έκπληξη είναι κυρίως το ότι δεν πήρε ουσιαστικά πλάγια back ο Ντεσάμπ. Δηλαδή πήρε ένα παίχτη που μπορεί να παίξει δεξιά της άμυνας, τον Παβάρ. Και ένα παίκτη που μπορεί να παίξει στα αριστερά, τον Τεό Ερναντές. Μπορεί να παίξει ο αδερφός του, βέβαια, ο Λούκας Ερναντές. Με τον Λούκας αριστερό μπακ πήρε η Γαλλία το Μουντιάλ το 2018. Αλλά πήρε 7 center back.
Και αν βάλουμε και τον Παβάρ που επίσης μπορεί να παίξει center back, 8. Προφανώς επειδή σκέφτεται να παίξει το 3-5-2 και θέλει αρκετούς κεντρικούς αμυντικούς στην αποστολή. Μέσα και ο Κουντέ και ο Κιμπεμπέ και ο Σαλιμπά και ο Βαράν και ο Λούκας Ερναντές και ο Παμεκανό και ο Κονατέ και όλοι. Για τη μεσαία γραμμή έχει γίνει αρκετός λόγος της Γαλλίας, ότι ίσως είναι ένα δύναμο κέντρο από τη στιγμή που λείπουν ο Καντέ και ο Πογκμπά. Είναι ένα κέντρο με Ραμπιότσο, Αμενή, Φοφανά, Γκεντουζή, Βερετού και Καμαβιγκά, αλλά σίγουρα είναι παίχτες με αρκετό ταλέντο που έχουν πολλά να δείξουν και είναι η επόμενη μέρα για την Γαλλία. Και φυσικά στην επίθεση δεν το συζητάμε, έχουν πολλές επιλογές οι Γάλλοι, με τον Μπεντζεμά που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2014, με τον Εμπαπέ εννοείται, με τον Κομάν, με τον Γκρισμάν, τον Ζιρού, τον Ντεμπελέ, τον Ενκουνκού. Έχει πολλές επιλογές στα χέρια του ο Ντιντιέ Ντεσάμπ. Και φυσικά υπάρχει η αποστολή της Βραζιλίας, που για πολλούς είναι ίσως και το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση του τροπαίου, και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά η Βραζιλία. Μια Βραζιλία η οποία έχει απίστευτες λύσεις μεσοεπιθετικά. Και πραγματικά τους πήρε σχεδόν όλους ο Τίτε μαζί στο Κατάρ. Για παράδειγμα, στα αριστερά μπορεί να παίξει ο Βινίσιος, μπορεί να παίξει ο Μαρτινέλη, μπορεί να παίξει ο Νεϊμάρ. Στα δεξιά μπορεί να παίξει ο Ραφίνια, ο Άντωνη, ο Ροντρίγκο. Στην κορυφή μπορεί να παίξει ο Ριτσάρλισον, ο Ζεσούς και ο Ροντρίγκο που έχει παίξει σε μερικά παιχνίδια της Ρεάλ και εκεί. Και το κέντρο γεμάτο λύσεις με Καζεμίρο, Φαμπίνιο, με Μπρούνο Γκυμαράες, με Φρέντ, με Πακετά, με Έβερτον Ριμπέιρο. Αν υπάρχει κάποια αδυναμία στη Βραζιλία που είναι εξασφαλισμένη εξωτέρμα με Άλισον Έντερσον και βέβαια τον τρίτο, είναι ίσως στα πλάγια μπακ. Πήρε τον Ντανίλο για δεξιά και τον Ντάνι Άλβες, το βετεράνο που παίζει ακόμα στην Πούμα στο Μεξικό, και για αριστερά πήρε τον Τέλες και τον Αλεξάνδρο. Αλλά εντάξει, δεν έχει την ποιότητα που είχε στο παρελθόν η Βραζιλία στα πλάγια μπακ, παλιότερα με Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος, ή πιο πρόσφατα με Ντάνι Άλβες τα καλά του και με Μαρσέλο επίσης τα καλά του. Πάντως και στο κέντρο της άμυνας έχει πολλές επιλογές, με Μαρκίνιος, με Τιάγκο Σίλβα, με Μπρέμερ και Μιλτάο. Γενικά η Βραζιλία νομίζω ότι πηγαίνει σε αυτό το Μουντιάλ με ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ της τα τελευταία χρόνια. Και προσωπική μου άποψη είναι, θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας, πως ίσως σε αυτό το Μουντιάλ έχει έρθει η σειρά των λατινοαμερικάνικων ομάδων, δηλαδή της Βραζιλίας και της Αργεντινής κατά κύριο λόγο, να πάρουν και πάλι ένα τρόπαιο και να σταματήσουν έτσι αυτή την ευρωπαϊκή κυριαρχία που έχει αρχίσει από το 2006 και το τρόπαιο που κατέξε η Ιταλία. Ακολούθησε μετά ο θρίαμβος της Ισπανίας το 10, της Γερμανίας το 14 και της Γαλλίας το 18. Να μπορέσουν δηλαδή να κάψουν την αντίσταση των ευρωπαϊκών ομάδων και να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά. Στην επόμενη εκπομπή θα συζητήσουμε πολύ για τους ομίλους, για τα ρόστερ, για το τι μπορεί να καταφέρει κάθε ομάδα. Θα μιλήσουμε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Θα δούμε λίγο και πιο αναλυτικά και το πρόγραμμα, τα γήπεδα, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, το τι μας περιμένει γενικότερα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Εδώ κάπου θα έρθει η ώρα να σας χαιρετήσω. Ο Ανδρέας Λεκάιξ ήταν στην εκπομπή αυτή, στο μικρόφωνο εδώ του NSTV. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε εμείς από την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Προπονητής του ΖΑΟΝ, ο κύριος Κώστας Λιώσης. Κοντά μου είναι μία από τις παίχτριες του ΖΑΟΝ, η Μαρία Σωτηρίου. Έχω δίπλα μου την Μαρίνα Αργυροπούλου, την λίμπερο του ΖΑΟΝ. Μαζί μας η κεντρικός του ΖΑΟΝ, Βάσια Αρβανιτοπούλου. Είναι κοντά μου η αρχηγός του ΖΑΟΝ και μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της σημερινής αναμέτρησης, η Νάσια Φακοπουλίδου. Έχω δίπλα μου μία ακόμη από τις παίχτριες του ΖΑΟΝ, την Παναγιώτα Γεωργιλά. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο παίχτριες του ΖΑΟΝ, την Ειρήνη Αναγνώστου και την Κατερίνα Ποδαρά. Μαζί μας ο κύριος Λιώσης, μετά από ένα πολύ κρίσιμο και κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια. Από το κλειστό γήπεδο Κηφισιάς, για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.
Ο coach Νεξάς μαζί μας. Άλλη μία νίκη. Στεφανία Παπαχατζή δίπλα μας. Ελένα Μαριάτου δίπλα μας. Τον coach συγχαρητήρια. Ένα παιχνίδι που το ήθελαν και οι δύο ομάδες. Μαρία Παπαγεωργίου μαζί μας. Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου, η λίμπερο της ομάδας. Μαζί μας ο προπονητής της νίκης Αμαρουσίου, Σοφία Παπαδοπούλου μαζί μας. Μαζί μας είναι η προπονήτρια της Αργυρούπολης, η coach Λυκογιάννη. Μαζί μας η έμπειρη αθλήτρια της Αργυρούπολης, Μαρίζα Φιλτ. Μαζί μας ο κύριος Λιώσης, μετά από ένα πολύ κρίσιμο και κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια. Μαζί μας η κεντρικός του ΖΑΟΝ, Βάσια Αρβανιτοπούλου. Ακολουθήσατε πάντα το Μήλον TV, nstv.gr, πάντα κοντά σας για τις μεταδόσεις. Ήμουν ο Γιάννης Καλιτσάρης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία Τρίτη μαζί σας στο Νέα Σμύρνη TV. Πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη σήμερα. Ζωή Ανδρικοπούλου. Ήταν το All Around Player, πάντα στο nstv.gr. Ήμουν ο Γιάννης Καλτσάρης και δίπλα μου είχα τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους εσάς. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 9. Στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, η Ένωση Ποντίων Νέα Μύρνη, Αγίου Δημητρίου Παλαιού Φαλήρου, η Μαύρη Θάλασσα, παρουσιάζει το ημερολόγιο για το 2022, το οποίο μάλιστα είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση τη γενοκτονία του ελληνισμού τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στον Πόντο. Που όμως, προσέξτε, ο Πόντος δεν ήταν ποτέ πεδίο μαχών. Γιατί πολλές φορές οι Τούρκοι ισχυρίζονται, αν ήταν πόλεμος, μες στον πόλεμο γύρω τη διάφραξη. Τον Πόντο δεν πάτησε ούτε ένα στρατιώτης. Με την έναρξη του πολέμου, οι Οθωμανοί επιστρατεύουν όλους τους άνδρες, 15-45, όλων των εθνοτήτων και στέλνουν τους χριστιανούς στα τάγματα εργασίας, που ουσιαστικά ήταν τάγματα φυσικής εξόντωσης, τάγματα θανάτου. Όσοι δεν παρουσιάζονταν, θεωρούνταν υποτάκτες και καταδικάζονταν σε θάνατο. Το 1915, όταν οι νεότουρκοι ιτούνταν στο ανατολικό μέτωπο από τους Ρώσους, οι Γερμανοί, για να συγκρατήσουν την τουρκική αγανάκτηση και για να εξυπηρετήσουν τα υπεριεριστικά του σχέδια για τη Μικρά Ασία, τους έστρεψαν εναντίον των Αρμενίων και των Ελλήνων, οι οποίοι ήλεγχαν το 90% της οικονομικής ζωής. Μαζί μας είναι η Ράνια Χρυσοχοίδου, πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Νέας Μύρνης Αγίου Δημητρίου Παλαιού Φαλήρου, η Μαύρη Θάλασσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Κάτσε να κάτσω λίγο πιο μακριά για να βγάλω λίγο τη μάσκα, γιατί δεν μπορώ να μιλάω με τη μάσκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι σήμερα κερδίθηκε ένα στοίχημα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καταφέραμε να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη εκδήλωση και κυρίως κερδίθηκε το στοίχημα που είχαμε βάλει να κάνουμε ένα λαϊκό βιβλίο ιστορίας, λεύκομα καλύτερα ιστορίας, με λίγα λόγια να πούμε την ουσία και να πούμε και πράγματα που ήταν εξαιρετικά σημαντικά για την πατρίδα μας και για την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, που οι περισσότεροι άνθρωποι τα αγνοούν. Και αποκαλύφθηκε και σήμερα αυτό. Άνθρωποι που ασχολούνται, που διαβάζουν και ιστορία μάλιστα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν τα ξέρανε. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Με το live streaming επίσης είχαν την ευκαιρία πολλοί άνθρωποι που για λόγους σοβαρούς υγείας δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα αυτές τις τελευταίες μέρες ότι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν έχουμε κάνει την τρίτη δόση, το ένα το άλλο, διάφορα τέλος πάντων. Και θεωρούμε τέλος πάντων ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία η σημερινή εκδήλωση. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες σύντομα, με τη λογική, να κάνουμε μια εκδήλωση που να είναι έτσι με πολύ κόσμο, να αγκαλιαστούμε όπως είπα, να χαρούμε εν πάση περιπτώσει γιατί είμαστε σε μια κατήφια. Αυτά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε και να είστε έτσι πάντα κοντά μας. Στην κοινότητα της Δημοκρατίας που είναι το Δημαρχείο της πόλης του Παλαιού Φαλήρου, είχαμε την εξαιρετική τιμή πριν από 3 περίπου χρόνια πριν τον κορονοϊό, ο πρέσβης να έρθει στο Μουσείο Παιχνιδιών για να παρουσιάσουμε την παιδική χοροδία της Ιαπωνικής Πρεσβείας μαζί με την χοροδία των παιδιών του Παλαιού Φαλήρου. Γνωρίσαμε τον πρέσβη σας. Εκτιμούμε την εξαιρετική κουλτούρα της Ιαπωνίας και σήμερα έμαθα κάτι που δεν το γνώριζα παρότι αγαπώ την ιστορία. Η ιστορία μας διδάσκει. Έμαθα ότι η Ιαπωνία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν με τις δυνάμεις της Σεντάν. Αυτό δεν το γνώριζα. Ήταν κάτι που έμαθα σήμερα με πολύ αγάπη και σεβασμό σας προσφέρω το βιβλίο της πόλης του Παλαιού Φαλήρου.
μια πολύ φιλόξενη. Και επειδή βλέπω φίλοι μου νεοσμιλιώτες, να ξέρετε, τελικά οι ονομασίες δεν παίζουν ρόλο. Εγώ πάντοτε τους πείραζα τους δημάρχους σας ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να είχαμε ένα άνοιγμα της πόλης μας, γιατί η Σμύρνη, αν μη τι άλλο, είναι συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Και δεν παίζει τελικά ρόλο το όνομα Φάλιρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι δίπλα μας υπάρχει μια ιστορική πόλη που κουβαλάει μια βαριά ιστορία, που μας ενώνει μαύρη θάλασσα, μας ενώνει αυτός ο σύλλογος που κάνει εξαιρετικές εκδηλώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο σπιτικό τους εδώ, στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, για να δείξουν για άλλη μια φορά ότι τιμούν τις μνήμες και τις παραδόσεις. Όχι γιατί